Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Το όνειρο της στέγης μπορεί να γίνει πραγματικότητα για 5.000 οικογένειες. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας αποφάσισε να χορηγήσει εισάριθμα στεγαστικά δάνεια με χαμηλό και επιδοτούμενο επιτόκιο. Μέσα στον χρόνο, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας θα εφαρμόσει και ένα νέο πρόγραμμα με επιδότηση του στεγαστικού επιτοκίου για αγορά πρώτης κατοικίας. Όπως είπε ο πρόεδρος του οργανισμού, κ. Γρακιώτης, το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους μπορούν να πάρουν δάνειο με τραπεζικά κριτήρια και είναι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Έχουν δηλαδή σταθερό μηνιαίο εισόδημα και σταθερή εργασία τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Το επιτόκιο θα επιδοτείται για τα 8 πρώτα χρόνια, η εξόφλησή του θα γίνεται σε 40 χρόνια, ενώ το ύψος του δανείου είναι δυνατόν να φτάνει μέχρι και το 80% της αξίας του ακινήτου. Το πρόγραμμα αυτό θα τεθεί σε λειτουργία αφού γίνει πρώτα νομοθετική ρύθμιση. Μέσα στον χρόνο πάντως, οι επιχορηγήσεις του οργανισμού αναμένεται να φτάσουν τις 30.000. Ριζικές αλλαγές στο σύστημα ασφάλισης των εργαζομένων εισηγείται η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ΜΕΓΑ εξασφάλισε κατά αποκλειστικότητα την πρόταση της Επιτροπής που προβλέπει σοβαρές αλλαγές με σημαντικότερη εκείνη της συγχώνευσης όλων των ταμείων. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Λαμπαδίτη. Την συγχώνευση 385 ταμείων που λειτουργούν σήμερα σε 32 ταμεία κύριας ασφάλισης θα εισηγηθεί η Επιτροπή για το Ασφαλιστικό. Ειδικότερα για τα ταμεία των τραπεζοϋπαλλήλων, η Επιστημονική Επιτροπή θα εισηγηθεί τα 5 ταμεία που λειτουργούν σήμερα να ενοποιηθούν σε ένα. Ο απότερος στόχος είναι σε μία δεκαετία τα 32 ταμεία να συγχωνευτούν σε 3 μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το ΙΚΑ θα σηκώσει το βάρος της ασφάλισης όλων των μισθωτών, ενώ σε ένα ταμείο θα ασφαλίζονται οι εργοδότες και σε ένα τρίτο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι η ενοποίηση των ταμείων θα οδηγήσει σε κατάργηση της επικουρικής σύνταξης και σε δημιουργία σωρευτικών ελλειμμάτων στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, η Επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εισηγηθεί να συνταξιοδοτούνται 5 χρόνια νωρίτερα, αν το επιθυμούν, οι βιοτέχνες, οι έμποροι και οι αυτοκινητιστές. Πολύ κοντά στον εντοπισμό κυκλώματος λαθρέας διακίνησης μεγάλων ποσών συναλλάγματος βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές. Στην υπόθεση που έχει αναστατώσει την Πάτρα, την Κέρκυρα και την Οικουμενίτσα εμπλέκονται αστυνομικοί και τραπεζικοί υπάλληλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κύκλωμα στο οποίο ενέχονται 5 τουλάχιστον άτομα που χρησιμοποιούσε πλαστά έγγραφα εισαγωγής συναλλάγματος, είτε για να καλύψει εκ των υστέρων ανθέα εξαγωγή, είτε για να εκμεταλλευτεί τα διακριτήματα του νόμου που παρέχονται στους εισαγωγείς συναλλάγματος. Τα πρώτα στοιχεία δόθηκαν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Πάτρα. Εμείς έχουμε ενδείξεις και αυτό θα το διαπιστώσουν οι αναθετικές αρχές, το διαπιστώνουν στη συνέχεια, ότι έχουν βγει ορισμένα δηλωτικά εισαγωγής συναλλάγματος, τα οποία κατά τη δική μας έτσι την αντίληψη δεν φαίνεται να είναι πραγματικά. Η τράπεζα έστειλε στο Υπουργείο τα δηλωτικά εισαγωγής. Μετά την εξέτασή τους διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα ήταν πλαστά. Μετά τον έλεγχο που επεκτάθηκε εκτός της Πάτρας στην Κέκυρα και την Οικουμενίτσα, αποκαλύφθηκε ότι οι αριθμοί των διαβατηρίων που είχαν δηλωθεί στην εισαγωγή συναλλάγματος ήταν ανύπαρκτοι είτε ανήκαν σε άσχετα από τα εμφανιζόμενα πρόσωπα. Μια άλλη απάτη πολλών εκατομμυρίων δραχμών αποκαλύφθηκε χθες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην υπόθεση ενέχονται προμηθευτές του νοσοκομείου που έκαναν υπερτιμολογήσεις στα τιμολόγια τροφίμων, καθώς και υπάλληλοι του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το έλεγχο που έκανε η υπηρεσία μας διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση τιμολογίων τροφοδοτών. Νομίζω ότι το Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι δεν εμπλέκονται καθόλου σε αυτή την απάτη. Ήδη ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Ηρακλείου, ενώ τριμελής επιτροπή υπαλλήλων του νοσοκομείου ερευνά την απάτη, ελέγχοντας όλα τα τιμολόγια των 5 τελευταίων ετών. Από το Ηράκλειο για το Mega Channel, Κώστας Βεζιράκης. Η 27χρονη σύζυγος του Μάγειρα που βρέθηκε προχθές νεκρός σε οικοδομή στη Νέα Χαλκιδόνα ήταν η δολοφόνος του. Η ομολογία της μπροστά στην κάμερα είναι συγκλονιστική. Δεν ήθελα να του κάνω κακό με τίποτα. Δεν είναι πατέρα των παιδιών μου. Είχαμε κάτι μικρό παρεξηγήσεις. Όχι όμως να το σκοτώσω. Όχι. Η δράστης εγκατέλειψε το θύμα και πήγε στο σπίτι της όπου κινήθηκε. Κουνιότανε κανονικά και επειδή μου είχε κάνει και στο παρελθόν ορισμένες καταστάσεις έτσι ότι έμενε ανέστητος, κάπου δεν τον πίστευσε και το ανάγκασε του λόγου και σηκώθηκε και έφυγα. Η 27χρονη γυναίκα, μητέρα δύο μικρών παιδιών, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη της. Ήταν μια στιγμή άμυνας, μια στιγμή απελπισίας πια που δεν άντεχα άλλο να μπορέσω να κάνω κάτι. Με το σύζυγό της είχε προβλήματα που τους οδήγησαν στο χωρισμό πριν από 1,5 χρόνο. Μέθουσε και μας χτυπούσε και εμένα και τα παιδιά μας. Η Όλγα Τρανάκου υποστήριξε ότι ήταν μόνη όταν διέπραξε το έγκλημα, οι αστυνομικοί όμως συνεχίζουν την έρευνα. Ένα σημαντικό πρόβλημα χιλιάδων οικογενειών λύνει το Υπουργείο Παιδείας από την επόμενη χρονιά. Τα παιδιά των εργαζομένων θα απασχολούνται και μετά το ημερήσιο πρόγραμμα στα δημοτικά, μέχρι να τελειώσει η εργασία των γονέων τους.
Τα παιδιά των εργαζομένων γονέων θα απασχολούνται και μετά το ημερήσιο πρόγραμμα στα δημοτικά σχολεία από την επόμενη σχολική χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο για να θεσμοθετηθεί η δημιουργική απασχόληση των μικρών μαθητών, η οποία εφαρμόζεται σε 265 σχολεία από πέρυσι και από την επόμενη σχολική χρονιά θα επεκταθεί και σε περισσότερα. Επίσης, θα διαθέσει τις απαραίτητες πιστώσεις για αναπληρωτές δασκάλους σε όσα σχολεία εφαρμόζουν το πρόγραμμα φέτος. Στη διεθνή επικαιρότητα, εκρηκτική κατάσταση στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Οι Σέρβοι σχεδιάζουν να κηρύξουν ανεξάρτητη δημοκρατία μέσα στη Βοσνία και στη Λισαβόνα. Οι πολιτικοί ηγέτες της δημοκρατίας αυτής προσπαθούν να βρουν λύση. Ο τοποποιητής μας στο Βελιγράδι, Νίκος Γεωργιάδης, μεταδίδει. Στη Λισαβόνα σήμερα Σέρβοι, Κροάτες και Μουσουλμάνοι της Βοσνίας εμένουν στις θέσεις τους και απειλείται ανακήρυξη ανεξάρτητης βοσνιακής σερβικής κράιν αυτή τη φορά στις 28 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν το δημοψήφισμα για ανεξαρτησία στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Κατά τις συνεπείς συνομιλίες Γκλιγκόροφ και Ομοσπονδιακού Υπουργού Αμήνης στρατηγού Άτζης στα Σκόπια, συμφωνήθηκε η αποχώρηση του Ομοσπονδιακού στρατού να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου από τη Δημοκρατία των Σκοπίων και η συμφωνία προβλέπει ότι ο Ομοσπονδιακός στρατός θα εγκαταλείψει το ραδιοτηλεοπτικό εξοπλισμό του στο Κίτσεβο και το Κουμάνοβο, που όμως είναι σερβικές περιοχές στη Δημοκρατία των Σκοπίων. Νίκος Γεωργιάδης, Βελιγράδι, για το Mega Channel. Πίσω στα δικά μας μεγάλη απάτη, με 21 τόνους κλεμμένο ουίσκι που εισήχθη στην Ελλάδα, απεκαλύφθη στον Πειραιά. Η μεγάλη κλοπή αποκαλύφθηκε σήμερα όταν ο νόμιμος εισαγωγέας πήγε στο Τελωνείο για να παραλάβει το ουίσκι που έφτασε από την Αγγλία. Αντί για 12 κοντέινερς όμως βρήκε στις αποθήκες μόνο 10. Αμέσως άρχισαν εξονυχιστικές έρευνες από άντρες της Ειδικής Υπηρεσίας Τελωνιακών Ερευνών και μέχρι αυτή την ώρα έχουν βρεθεί περίπου 4.000 μπουκάλια από το κλεμμένο ουίσκι σε κάβες και σούπερ μάρκετ της Αθήνας και του Πειραιά. Οι Τελωνιακοί πιστεύουν ότι από τους εμπόρους θα οδηγηθούν στον άνθρωπο που έκλεψε τη μεγάλη ποσότητα ουίσκι και την διοχέτευσε στην αγορά χωρίς να πληρώσει κανείς, όπως είναι φυσικό, φόρους παρά μόνο ο καταναλωτής. Μία είδηση που μας ήρθε αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Άγνωστος κουκουλοφόρος που κρατούσε πιστόλι εισέβαλε πριν από λίγο στη βιοτεχνία παιδικών ενδυμάτων του Ανδρέα Μαραγκού, 43 ετών, στην οδό Εμπεδοκλέους 15 στο Παγκράτη, απείλησε τον ιδιοκτήτη και του πήρε περίπου 1.000.000 δραχμές. Στη συνέχεια έφυγε πεζός. Στη δικαιοσύνη ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν η Νέα Δημοκρατία και ο σταθμός Sky μετά τις καταγγελίες του σταθμού για την ύπαρξη παράνομου κυκλώματος άλλων σταθμών που κάνουν παρεμβολές στο σήμα του. Παράνομο κύκλωμα σταθμών που παρεμβάλλονται στο σήμα του ραδιοσταθμού Sky κατήγγειλαν σήμερα υπεύθυνοι του σταθμού που υποστήριξαν ότι το κύκλωμα αυτό καθοδηγεί κομματικός παράγων της Νέας Δημοκρατίας με το επώνυμο Δημητροκάλης. Η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο κύριος Δημητροκάλης χαρακτήρισαν συκοφαντίες όσα είπε ο ραδιοσταθμός και δήλωσαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε τον Sky ότι διέσυρε τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του κόμματος, Γιάννη Δημητροκάλη, και ότι εξακολουθεί να προκαλεί με ψεύδικες συκοφαντίες. Ο Sky ανακοίνωσε ότι από ρεπορτάζ που μετέδωσε προκύπτει ότι κομματικός παράγων της Νέας Δημοκρατίας με το επώνυμο Δημητροκάλης συντονίζει το κύκλωμα, όπως αποκαλύπτεται από συνομιλία του ίδιου με ρεπόρτερ του σταθμού που εμφανίστηκε ως άνθρωπος του παράνομου μηχανισμού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαγκίνας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες και παρέπεμψε στον ίδιο τον κ. Δημητροκάλη. Τόνισε ακόμα ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία των σταθμών. Το θέμα πάντως έφτασε και στη Βουλή από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι έγιναν τα αποκαλυπτήρια του παρακρατικού μηχανισμού που λειτουργεί στη Νέα Δημοκρατία. Δήλωση έκανε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ηλίας Βογιουκλάκης. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, που είναι εκείνη που αγωνίστηκε για την ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση, δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοια άτομα στους κόλπους της, αν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Πριν από λίγο, σε ανακοίνωσή του, ο Sky αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία αποφεύγει να απαντήσει στην ουσία της υποθέσεως και προσθέτει ότι θα προσφύγει στα ποινικά και αστικά δικαστήρια. Η CIA, μετά το σάλο που ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την προβολή της ταινίας JFK, υποσχέθηκε να δώσει στη δημοσιότητα τους απόρριτους φακέλους για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι. Αν συμφωνήσουν το Κογκρέσο και ο πρόεδρος Μπους, η CIA είναι πρόθυμη να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κυβερνητική προσπάθεια για αποχαρακτηρισμό των απορρίτων εγγράφων, δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκέιτς. Και πρόσθεσε ότι άλλοι αποτρεπτικοί λόγοι για τη δημοσιοποίηση εγγράφων της υπόθεσης που συγκλονίζει τις ΗΠΑ είναι οι κανονισμοί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς και το γεγονός ότι πολλοί από τους φακέλους ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες. Οι δηλώσεις Γκέιτς διευκολύνουν το Κογκρέσο να ανταποκριθεί στο αίτημα δημοσιοποίησης χιλιάδων εγγράφων που αφορούν τη δολοφονία του Προέδρου Κένεντι το 1963. Παραλίγο τραγωδία στο διάστημα, ο επιμήνες ξεχασμένος Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάνδρ Βολκόφ κινδύνευσε να λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια διαστημικού περιπάτου. Ο διαστημικός περίπατος του Ρώσου κοσμοναύτη Αλεξάνδρ Βολκόφ διεκόπη εξαιτίας βλάβης στο σύστημα ψύξης της στολής του. Είχε βγει από τον διαστημικό σταθμό Μυρ μαζί με τον συνάδελφό του Σεργέι Κρικάλεφ για εργασίες ρουτίνας.
αλλά η βλάβη στο σύστημα ψήξης προκάλεσε υπερθέρμανση και δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό της στολής υδρατμοί που εμπόδισαν την όραση και παρολίγο να προκαλέσουν λιποθυμία. Το διαστημικό πρόγραμμα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης υποφέρει από βλάβες οργάνων και κυρίως από μεγάλες περικοπές στον προϋπολογισμό του. Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα συνεχίζεται. Στην Αττική ο χιονιάς υποχώρησε, αλλά η τροχέα συνιστά προσοχή γιατί οι δρόμοι μπορεί να παγώσουν. Μπορεί στα βόρεια προάστια και στη Μαλακάσα να χιονίζει, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα στην κυκλοφορία. Όμως από το 22ο χιλιόμετρο του δρόμου που ανεβαίνει στην Πάρνηθα θα πρέπει να φορέσετε αλυσίδες στο αυτοκίνητό σας. Το ίδιο και αν περάσατε την πλατεία της Πεντέλης. Η τροχεία συνιστά προσοχή στους οδηγούς. Ακόμα και οι δρόμοι που φαίνονται απλώς βρεγμένοι και αθώοι μπορεί το βράδυ να παγώσουν. Προβλήματα όμως έχει δημιουργήσει ο χιονιάς στην επαρχία. Αλυσίδες χρειάζονται τα αυτοκίνητα σε ολόκληρη την επαρχιακή οδό από τη Λαμία στο Καρπενήσι, από το 30ο έως το 40ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαμάτα Σπάρτης, καθώς και στα ανώγια της Κρήτης. Χιόνια λοιπόν που θα συνεχίσουν να πέφτουν και σήμερα Σάββατο, αλλά μετά το μεσημέρι η ΕΜΗ προβλέπει ότι ο καιρός θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι ισχυροί και στα ανατολικά μέχρι θυελλώδεις. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδεις και τοπικά στο Αιγαίο τρικυμιώδεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 8 βαθμούς μέχρι 8 βαθμούς πάνω από το 0. Ίδια εικόνα και στην Αττική με χιόνι αρχικά και βελτίωση του καιρού μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ανατολική ισχυρή, η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδεις και η θερμοκρασία από 1 ως 4 βαθμούς. Θα χιονίσει το πρωί και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εκεί ο καιρός θα καλυτερέψει από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτρη ως ισχυροί, η θάλασσα θα είναι ταραγμένη, η θερμοκρασία από μείον 2 ως 2 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα τελευταία γεγονότα από το Μεγάλο Κανάλι. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.